Ένα πάμε. Εγώ θα το πω και ας παρεξηγηθώ. Γούσταρα πολύ τον ΠΑΟΚ με χαμηλό δίδυμο, με την μπάλα κάτω. Εγώ γουστάρω πολύ την μπάλα κάτω. Τη διείσδυση, την τρίπλα, την ταχύτητα, το 1-2, οι κοντινές μικρές πάσες, ξέρω εγώ, να ανοίγονται άμυνες έτσι. Ευτυχώς που τραυματίστηκε ο Μπερμπάντοφ και ο Κλάους είναι στα άσχημά του και ο ΠΑΟΚ υπάρχει πιθανότητα να παίξει με Μακ Ροντρίγκες ή Μακ Ζάιρο στα Center Four. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με το 3-5-2 όπου δεν χρησιμοποίησε ποτέ τους ευνηδιασμούς. Ο Μπερμπάντοφ χάλασε τουλάχιστον 10 επιθέσεις όσον αφορά το κλέβω και φεύγω. Χάλασε πολλές επιθέσεις γιατί δεν είναι εμβολιολογικά ο άνθρωπος για να παίξει μπάλα. Και σκέφτεται ο Τούντορ πανέξυπνα και πολύ γούσταρα που έκανε αυτή την αλλαγή και έβαλε τον Μπέλκα. Δεν έβαλε. Έβαλε τον Μπέλκα και δεν έβαλε τον Κλάους και κάνει την ομάδα του πολύ γρήγορη. Τολμώ να πω ότι αν παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, δηλαδή τώρα αν παίξει με Μακ Ζάιρο ή Ροντρίγκες Μακ και δεξί Μπακ τον Κίτσιου που επανέρχεται, πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλά γκολ με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Τώρα, όσοι παίζετε στοίχημα, αν δείτε Κλάους Αθανασιάδη κορυφή με Μακ, παίξτε το σταυρό. Αν δείτε ότι κάνει καινοτομία, κάνει επανάσταση και βάζει χαμηλό κέντρο βάρους μπροστά με τριάδα Πέλκα, Ζάιρο, Μακ ή Μπακ δεξί τον Γκίτσιου ή τον Κωνσταντινίδη, αν είναι καλά, και παίξει ο Ροντρίγκες κορυφή με το Μακ, παίξτε το διπλό. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Δηλαδή, ανάλογα το σχέδιο, κάνω και την πρόβλεψη. Αυτή είναι η.